Οι ομιλίες σας είναι πραγματικά συγκλονιστικές, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον. Ναι, γίνονται 20 χρόνια τώρα. Ναι, αυτά τα στοιχεία τα παρουσιάζετε διαρκώς. Μου έλεγε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, που κάλυπτε ρεπορτάζ εδώ και 30 χρόνια, ότι από παλιά θυμάται πως κάθε χρόνο χάνεται μια κομμόπολη στην Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Μιλάμε για 30 χρόνια τώρα, έτσι. Έχουν βελτιωθεί οι αερόσα και έχουν βελτιωθεί. Δεν έχει βελτιωθεί όμως ο νους των πολιτών. Γιατί δεν πάνε να φτιαχνεί και αερόσα και να αρτήσει και η παθητική ενεργή ασφάλεια, άμα ο πολίτης είναι ανόητος και δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή της οικογένειάς του, αν ο πολίτης δηλαδή δεν έχει την αυτοεκτίμηση που πρέπει να έχει και να σκέφτεται ότι είναι μοναδικός και πολύτιμος και ανεκτίμητος και λατρεμένος και αγαπημένος από τα παιδιά του που θα μείνουν ορφανά και τη γυναίκα του και τους γονείς του και βγαίνει στον δρόμο σαν γνήσιος μπαλούρδος και επιτίθεται με τα μυαλά στα κάγκελα στον εαυτό του πάνω απ' όλα, τον οποίο δεν τον εκτιμάει και στους συμπολίτες του που έχουν και αυτοί οι οικογένειες, τότε δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Εδώ χρειάζονται δραστικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή αυτό αναφέρθηκα στα 20 χρόνια, 20 χρόνια θυμάμαι ας πούμε, εγώ το ασχολούμαι βέβαια από το 84, αλλά με την πολιτεία που προσπαθώ να πείσω ας πούμε το σύστημα να ενδιαφερθεί για τη γενοκτονία που συντελείται, από το 96 έως το 16 δηλαδή έχουν περάσει 20 χρόνια και θυμάμαι και το λέω κάθε φορά αυτές τις μέρες ότι από το Πασόκ του Σιμίτη πήγα στη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή και ξανά στο Πασόκ του Γιώργου Παπαδρέου και μετά ξανά επανήλθα στη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά για να φτάσω ανεπιτυχώς έπειτα από 20 χρόνια ανεπιτυχώς στο να πείσω το 2016 το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα. 20 χρόνια. Μη σάφη, είμαι 67 ετών. Δεν θα κάθεται ο κάθε ανόητος και θα αμφισβητεί ότι η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία εμφυλίου πολέμου, ότι διαλύεται το σύμπαν, ότι σκοτώνονται άνθρωποι και μάλιστα σε ηλικίες πριν γεννήσουν. Δηλαδή όταν λέω ότι σκοτώνονται, για να καταλάβετε, για να ξαναπαναέρθω τα νούμερα, στα τελευταία 50 χρόνια έχασαν τη ζωή τους 140.000 Έλληνες. 150.000 έμειναν ζωντανοί νεκροί. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση από την προηγούμενη. Οι ζωντανοί νεκροί είναι τα ζόμπι που είναι ακίνητοι, διασωληνωμένοι, καλωδιωμένοι με μάσκα οξυγόνου που τρέφονται με ορό. Απλώς αναπνέουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι νεκροί που κινείται το στήθος τους. Για τις οικογένειές τους είναι η χειρότερη μορφή. Ξέρω ανθρώπους που έχοντας παιδί σε αυτή την κατάσταση λένε μακάρι να έχει πεθάνει τότε. Ναι. Στο τροχαίο του εκείνο δηλαδή. 200.000 ανάπηροι, παραπληγή και μάλιστα για να διευκολύνω τους ακροατές. Παραπληγικοί, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν γίνει μέσα στις πόλεις, θύματα πόλεων, με ταχύτητες κάτω από 40, για να θυμίσω ότι για να γίνεις ανάπηρος παραπληγικός φτάνει η ταχύτητα του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, αν το θυμόσαστε. Ναι, το χτυπήμα. Ήτανε 5 χιλιόμετρα την ώρα. Να θυμόνται οι αξιότιμοι συμπολίτες μου που έχουν το μυαλό τους πάνω από την κεφάλα τους, έτσι ότι 5 χιλιόμετρα αφήσει έναν ανάπηρο έναν αθλητή. Το παιδί τους που στέκεται ανάμεσα στα καθίσματα πίσω, σε ένα δυνατό φρενάρισμα, από την ώρα που δεν το έχουν βάλει μέσα σε παιδικό κάθισμα, θα το έχουν από εδώ και πέρα, αν στραβώσει η τύχη τους, σε ένα παιδικό κάθισμα. Ναι. Και η μαμά τους δεν μπορεί να το κρατάει αγκαλιά, που και νομίζει ότι είναι προστατευτική, γιατί βέβαια τα μέσα μαζικής δεν της είπανε ποτέ ότι η μαμά βάσει του νόμου της ορμής την ώρα της σύγκρουσης με 50 μετατρέπεται σε ένα φορτηγό 3.500 κιλών και αν διανοηθεί ο καθένας τι σημαίνει ένα παιδί σε ένα τοίχο ανάμεσα στον προφυλακτήρα ενός φορτηγού 3.5 τόνων και ενός τοίχου που θα προσπαθήσει να ξεκινήσει από θέση στάση στο φορτηγό θα το λιώσει. Δεν το είπε κανένας αυτό. Λέω λοιπόν 200.000 ανάπηροι, προσέξτε, δεν τελείωσα. Και 2 εκατομμύρια τραυματίες. Το χειρότερο πρόβλημα από όλα ότι όλοι αυτοί είναι κάτω από 30 σχεδόν. Που το ότι είναι κάτω από 30 σημαίνει πρώτον ότι είναι σε παραγωγική ηλικία, παράγουν έργο, εισφέρουν στα σοσιαλιστικά ταμεία, πληρώνουν φόρους και ανταυτούς συνταξιοδοτούνται και αποζημιώνονται. Αυτό είναι το ασήμαντο. Το σημαντικό είναι σε μια ηλικία που οι άνθρωποι αυτοί χάνουν ή καταστρέφουν τη ζωή τους πριν γεννήσουν. Να το ξαναπώ. Πριν γεννήσουν. Αυτό σημαίνει μείωση πληθυσμού, αυτό σημαίνει γενοκτονία. Και δεν βλέπω κανένα κερατά να στέκεται προσοχή συγκινημένος μπροστά στη γενοκτονία των Ελλήνων που συντελείται σήμερα. Τι θα πρέπει να κάνει μια πολιτεία, κύριε Αβέρη? Να αλλάξει τρόπο σκέψης. Να σας πω, πριν σας πω, πριν μην καταλήξετε, τι θα κάνει, να σας πω ποιες είναι οι συνέπειες. Και να πω και το τελευταίο, το οποίο είναι επίκαιρο. Και επίκαιρο σημαίνει ότι ενδιαφέρει όλους Έλληνες. Και γι' αυτό γίνονται και απεργίες, γι' αυτό γίνονται και καταλήψεις, γι' αυτό γίνονται και καυγάδες και γι' αυτό γίνονται και γραβάτες. Γιατί όλοι δίνουν μεγάλη αξία στο πορτοφόλι τους. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια, το κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων, υπολογισμένο από αρμόδια επιτροπή της Ενωμένης Ευρώπης, μιλάει για 12 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, που σημαίνει τα τελευταία 50 χρόνια είναι 600 δισεκατομμύρια ευρώ πεταμένα, ματωμένα, στην άσφαλτο.
Δηλαδή το 300% του ΑΕΠ. Ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, πίστευτε, δηλαδή μήπως αυτή τη στιγμή, αν είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, αν κάναμε 50% μείωση στη μαγιά του δρόμου και είμαστε σαν τους Κυπρίους ή σαν τους Λετωνούς και όχι τελευταίοι στον πάτο της Ευρώπης και 108 στον πλανήτη, αν είχαμε 50% μειώσει αυτό το έγκλημα στους δρόμους, γιατί είναι παραβατικότητα, είναι έγκλημα, θα είχαμε πάνω από 5-6 δισεκατομμύρια, λέω πρώτα το ασήμαντο εξοικονομημένο ποσό, το οποίο μπορεί να είναι ισοδύναμο και στο 1,8 του ασφαλιστικού και στο 3 δις του ΕΡΦΙΑ και στα 23, τα 400 εκατομμύρια του 23% ΦΠΑ στην παιδεία και τις παλομπριζόλες. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν είχε λίγο νου ο εκάστοτε πρωθυπουργός, θα έβγαινε και θα έλεγε στους πολίτες, πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι σοφή. Δεύτερον, ότι λεφτά δεν υπάρχει μία. Αλλά μπορούμε να εξοικονομήσουμε από 5 έως 10 και 15 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο με αντίτιμο να μην σκοτώνονται τα παιδιά των Ελλήνων. Mm-hmm. Τόσο δύσκολο είναι, έτσι. Μάλιστα. Τόσο δύσκολο. Δυστυχώς. Θα σας πω λοιπόν σαν επιβεβαίωση αυτό που σας είπα περί της γενοκτονίας για τη μείωση του πληθυσμού, ότι το 2015 έκλεισε με 60.000 γεννήσεις και 95.000 θανάτους αντί 120.000 γεννήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε 20% παραπάνω από τους θανάτους για να έχουμε κανονική γεννητικότητα. Εμείς έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε δημογραφικό, το οποίο οφείλεται στο μέγιστο ποσοστό από το θάνατο των νέων που συντελείται από ανοησία στην άσφαλτο. Mm-hmm. Στην απογραφή του 2000 είχαμε 500 λιγότερα Ελληνόπουλα. Το 2050 θα είμαστε 3 εκατομμύρια λιγότεροι και άλλο ένα, για να το έχουν κατά νου οι παππούδες και οι νέοι που θα γεράσουν έπειτα από χρόνια, ότι σε εκείνη την εποχή ένας θα εργάζεται και 4 θα είναι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Από παιδιά πρέπει να μάθουν, από παιδιά να βρει έναν τρόπο λοιπόν, το κράτος. Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Πρώτα απ' όλα σας πω ότι η αιτία αυτής της πανδημίας βλακείας είναι η ανοησία. Mm. Και ότι πρέπει να γίνει μια σωστή διάγνωση. Και η διάγνωση λέει ότι δεν είναι αιτία να παραβιάζει το κώδικα, είναι σύμπτωμα. Και ότι η αιτία που σε οδηγεί στην απόγνωση είναι η βλακεία του Έλληνα, που είπα πρώτο στην αρχή και θέλω να το κρατήσετε, είναι η αυτοεκτίμηση. Ένας άνθρωπος που λέει ότι αγαπάει τα παιδιά του πρέπει να σέβεται τον εαυτό του. Βέβαια. Πρέπει το πρωί που φεύγουν από το σπίτι, αυτοί που με ακούνε τώρα, πριν κλείσουν την πόρτα του σπιτιού τους για να μπουν στο αυτοκίνητο να πάνε στη δουλειά τους, να κοντοσταθούν και να σκεφτούν πόσες αγκαλιές γλυκές και τρυφερές τους περιμένουν με τα παιδάκια τους, τα οποία θα μείνουν ορφανά επειδή αυτοί είναι ηλίθιοι. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε, κυρία Αρμένη. Μα είναι αλήθεια, σας τα λέω 20 χρόνια. Το ξέρω. Απλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, δηλαδή ώρες ολόκληρες μπορούμε να κουβεντιάζουμε, να μας αφυπνίσετε λίγο. Πάντως θα σας πω ένα πράγμα. Αν το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός και μπει μια γραμμή και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν καθημερινά, όπως στο εξωτερικό, δεν ανακάλυψαμε την πίστα, σποτάκια σοκαριστικά που δείχνουν στον πολίτη, τον Έλληνα, που θα καταλήξει με τη βλακεία του, άρα να τον φορτίσει συναισθηματικά και νοητικά και να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Στο σχολείο να ακούσετε λίγο καλύτερους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς και η αστυνόμευση μετά την πρόληψη να τιμωρεί πολύ αυστηρά. Μάλιστα. Εκτός από κοινωνικές ποινές στα νοσοκομεία που θα σουγκαρίζουν να νεμοδότες και τα πρόστιμα, προσέξτε, να τους αφαιρείτε και το εκλογικό βιβλιάριο. Μάλιστα. Κάποιος που κάνει έγκλημα στον δρόμο δεν είναι ικανός να επιλέγει ποιος θα διαχειριστεί τη ζωή του παιδιού του, όταν ο ίδιος αφαιρεί τη ζωή του παιδιού του. Κυρία Βέρη, σας ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια εκπομπή του Ιόνια να τα πούμε, διότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.